Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη φορά θα συζητήσουμε απόψε με τον κύριο Νίκο Μουζακίτη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεύτερη φορά για ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ίσως από τα πιο κρίσιμα θέματα που θα έπρεπε τούτη εδώ η κοινωνία να το συζητάει και πέραν των θεσμικών παραγόντων ως συστατικό στοιχείο μιας ουσιαστικής στρατηγικής για τη ζωή και για την πραγματικότητα και για την προοπτική της ζωής στους κατοίκους αυτού του νησιού. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός είναι μια μονοσήμαντη αναφορά. Ο τουρισμός όμως μπορεί να δώσει πνοή, ζωή, δυνατότητα, δυναμική σε αυτό που ονομάζουμε πρωτογενής τομέας. Και η κουβέντα που θα κάνουμε κυρίως απόψε το βράδυ με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι αυτή. Δηλαδή, η αξιοποίηση του πρωτογενή τομέα, η δραστηριοποίηση στον πρωτογενή τομέα, η παραγωγή προϊόντων από τον πρωτογενή τομέα της Κέρκυρας, τα οποία θα μπορούν να έχουν διοχέτευση σε μια σημαντική αγορά που είναι η τουριστική βιομηχανία. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει μια ακόμα ιδιότητα ο κύριος Μουζακίτης. Είναι πρόεδρος της αγροδιατροφικής. Το έχουμε ξαναπεί το τι είναι αγροδιατροφική. Η αλήθεια είναι ότι τα βήματά της τα κάνει δειλά εδώ και αρκετά χρόνια. Και έτσι ο κόσμος ίσως να μην έχει εικόνα και εντύπωση και άποψη για το τι ακριβώς πρόκειται. Έχετε καλοσύνη πολύ σύντομα να το πούμε αυτό. Ναι, αφού σας καλησπερίσω, σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Μετά από πάρα πολύ καιρό είμαστε διαζώσεις ξανά. Ναι, τα έχουμε πει τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά τα έχουμε πει και με Skype τα έχουμε πει. Έτσι, και πάρα πολλές φορές τα έχουμε πει. Και για να ξεκινήσω με έχετε τριπλό εμβολιαστή, φαντάζομαι. Κανονικά. Εντάξει. Τον αντιμετωπίσαμε. Και έχω νοσήσει κιόλας. Απλά να ξεκινήσω με μια τάκα που είχαμε κλείσει την τελευταία μας συνέντευξη, κύριε Ζηνιάτη, ότι εμείς μεγαλώσαμε και σπουδάσαμε από το λάδι. Έτσι. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ο πολιτισμός ελιάς. Δεν πρέπει και να το ξεχνάμε. Η ικανότητά μας να αντιληφθούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ωραία. Τι είναι η αγροδιατροφική? Η αγροδιατροφική λοιπόν είναι μια συνεργατική σύμπραξη φορέων, έτσι, του πρώτου βαθμού και του δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αγροτικών συνεταιρισμών, επιχειρήσεων, επιστημονικών φορέων όπως είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που αποτελούν μια συνεργατική σύμπραξη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο μέτοχο, με κύριο φορέα, την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Με σκοπό την επένδυση του οποιοδήποτε χρηματικού εργαλείου το οποίο έχει να το επιστρέφει και να το επενδύει ξανά στον πρωτογενή τομέα, στα προϊόντα τα οποία παράγει η Ιόνια Γη. Σε ένα φόρουμ, όχι φόρουμ, σε μια έκθεση που θα γίνει σύντομα, η αγροδιατροφική θα παρουσιάσει διατροφικά προϊόντα της Κέρκυρας. Ακριβώς. Και πολλοί αναρωτιόνται, κύριε Πρόεδρε, αν η Κέρκυρα παράγει και όποιος πάει στην έκθεση φαντάζομαι ότι θα εκπλαγεί, διότι δεν περιμένεις πως σε αυτό το νησί που τα πάντα είναι rooms to let, το λέω έτσι πολύ γενικά, υπάρχουν άνθρωποι ρομαντικοί οι οποίοι διατηρούν αρχαίγονες ποικιλίες ή προσπαθούν να διατηρήσουν στο χώρο της κτηνοτροφίας ράτσες ζώων οι οποίες ήταν συνδεδεμένες αιώνες με την πραγματικότητα αυτού του τόπου. Δηλαδή ένας άλλος κόσμος που σε εκπλήσει, που συνεχίζει να επιμένει σε πείσμα των καιρών. Έχετε απόλυτο δίκιο, και η Κέρκυρα παράγει και τα Ιόνια νησιά παράγουν. Βλέπετε και εικόνες από το περσινό γαστρονομικό φεστιβάλ που έγινε στην Κέρκυρα με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή της αγροδιατροφικής, με παραγωγούς και προϊόντα από όλα τα Επτάνησα, τα οποία και εκθέσαμε στον κυρκυραϊκό λαό, τα γεύτηκαν, τα δοκίμασαν. Πολλά από αυτά έγιναν εδέσματα από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων που πάντα στηρίζει το γαστρονομικό φεστιβάλ, πράγμα το οποίο θα συμβεί και φέτος. Φέτος όμως με μία διαφορά. Με τη συμμετοχή όλων των επιμελητηρίων μαζί μας, έχω την τιμή πραγματικά να έχω μαζί μου στο γαστρονομικό αυτό φεστιβάλ, το οποίο το βαφτίσαμε φέτος, το λέμε Food and Wine Festival, ναι. Που αλλάξαμε νεοελληνικά, όνομα, δηλαδή, νεοελληνικά. θα έχω όλα τα επιμελητήρια από όλα τα Επτάνησα μαζί μου. Ωραία. Τα οποία θα φέρουν τους παραγωγούς τους, θα φέρουν και αυτά προϊόντα. Καλά, και η Κεφαλονιά είναι μια δυνατή υπόθεση. Είναι μια δυνατή, έτσι. Ναι. Είναι ένας δυνατός νομός. Ο αγροτικός και ο πρωτογενής τομέας. Με τα αγροτικά προϊόντα και τα εκμεταλλευτικά προϊόντα. Με στα κρασιά, ναι. Έτσι, κυρίως στη ρομπόλα. Και σε αυτό θέλω να αναφερθώ, γιατί το φεστινό. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Βεβαίως. Σχετίζεται με αυτό το οποίο αναφέραμε. Δηλαδή, ο άγνωστος μικρός κόσμος
οι παρέες που λέει ο Σαββόπουλος που φτιάχνουν την ιστορία. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο. Είναι αυτό στο οποίο ηγείται ο καθηγητής ο κύριος Βλάμος. Και αυτό το εργαστήριο, μεταξύ άλλων, αναπτύσσει μεθόδους και τεχνικές οι οποίες έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση μιας πολύ δύσκολης νόσου, ανίατης, που έχει καταφέρει μέχρι τώρα η επιστήμη να βελτιώσει συνθήκες ζωής, είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ. Έχουμε στην Αθήνα, στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας του Αλτσχάιμερ, την παρουσίαση αυτής της δράσης. Η Δώρα Σπρέα έχει κάνει ένα ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα έχουμε και τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τηλεφωνικά μαζί μας. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας προσέξουμε και ας καταλάβουμε τι σημαίνει καινοτομία και τι σημαίνει αυτό που δεν βλέπουμε σε μια φτηνή πολλές φορές καθημερινότητα. Πάμε το δούμε μαζί. Η ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στην νόσο Αλτσχάιμερ ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου μαζί με το Κέντρο Αριστείας Ιατρικής Ακριβίας του Johns Hopkins. Μάλιστα, η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Εκ των 2 προέδρων της πρωτοβουλίας είναι και ο πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος, ο οποίος μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ αναφέρθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτής της τριετούς λειτουργίας της πρωτοβουλίας στις 21 του Σεπτέμβρη, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Να τα παρουσιάσουμε αυτά, αλλά κυρίως να παρουσιάσουμε την πεποίθηση που έχουμε ότι πρέπει να δουλεύουμε συνεργατικά για να αντιμετωπίσουμε μία τόσο εκτεταμένη νόσο. Ο καθηγητής Λυκέτσος λέει ότι είναι η επόμενη πανδημία εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ότι σε μία χώρα σαν και εμάς με ηλικίες οι οποίες το όριο της ηλικίας αυξάνεται συνεχώς, θα έρθει με πολύ μεγάλα δυστυχώς ποσοστά. Έτσι λοιπόν στις 21 Σεπτέμβρη διοργανώνουμε μια ημερίδα με τίτλο «Συνεργατικά επιτεύγματα στην αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα». Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών αλλά και το Εθνικό Παρατηρητήριο της Άνοιας του Υπουργείου Υγείας. Και έχει 3 μέρη. 5 με 6 θα γίνει μια βιωματική δράση στη συλλογή του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Βουλανδρή που μας κάνει την τιμή να μας φιλοξενήσουν στην Αθήνα, το Μουσείο Συγχρονής Τέχνης. 6 με 7 που είναι πολύ σημαντικό είναι μια ανοιχτή συζήτηση με αυτό το θέμα στην οποία συμμετέχουν 2 υφυπουργοί, η κυρία Ζωή Ράπτη, υφυπουργός υγείας αρμόδια για τα θέματα ψυχικής υγείας και η δόκτωρ Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, υφυπουργός πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Συμμετέχει ο καθηγητής ο Λυκέτσος από τη δική μας πλευρά που είναι μέρος της πρωτοβουλίας. Η κυρία Σακά που είναι και αυτή μέλος της πρωτοβουλίας αλλά ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος της εταιρείας Αλτσχάιμερ αλλά και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου και ο καθηγητής Νικόλαος Καρμέας, μέλος της πρωτοβουλίας, καθηγητής νευρολογίας του ΕΚΠΑ. Η συζήτηση αυτή αναμένουμε να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα και για το πώς 5 μεγάλοι φορείς προσπαθούν να συνεργαστούν, έχουν ήδη συνεργαστεί και προσπαθούν να φέρουν αποτελέσματα ενάντια στην νόσο Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα μέσα σε επόμενες χρονικές περιόδους. Και τέλος, το 3ο μέρος του προγράμματος έχει χειροπιαστές δράσεις και συνεργασίες που ήδη έχει υλοποιήσει η πρωτοβουλία. Η βάση της πρωτοβουλίας είναι καθαρά επιστημονική και μάλιστα αυτή τη στιγμή τα μέλη της που είναι κοντά στα 30 έχουν έντονο τον ακαδημαϊκό ερευνητικό χαρακτήρα, είναι η βάση, η κύρια βάση. Αλλά προσπαθούμε επίσης να έχουμε κλινικά αποτελέσματα, να έχουμε καλές πρακτικές, να έχουμε αυτό που λέγεται μεταφραστική έρευνα, τα οποία φτάνουν τελικά στον ασθενή και φτάνουν και στον περίγυρό του, δηλαδή στους φροντιστές του, στην οικογένειά του. Καλησπέρα στον κύριο Ανδρέα Φλόρο, τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε πρίτανη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέγαμε κάποτε όταν συζητούσαμε το θέμα της ανάπτυξης του Ιωνίου Πανεπιστημίου ότι ένα πανεπιστήμιο το οποίο σέβεται τον εαυτό του και γίνεται σιγά σιγά, μεγαλώνει και γίνεται ακμαίο, πρέπει να έχει οπωσδήποτε ιατρική σχολή. Από αυτά τα οποία είπε ο κ. Βλάμος κατάλαβα ένα πράγμα πολύ ενδιαφέρον, ότι η Μαζεράτη
στο χώρο της πανεπιστημιακής ακαδημαϊκής πραγματικότητας είναι κυρίως τα τμήματα πληροφορικής. Γιατί ο θαυμαστός καινούριος κόσμος βασίζεται πάνω σε αυτό το οποίο η τεχνολογία της πληροφορίας και η επεξεργασία της είναι συστατικό στοιχείο της επιστήμης πληροφορικής. Και καταλαβαίνω ότι πια το ένα χέρι είναι βιτάλο με τις άλλες επιστήμες, αλλά είναι αναγκαία η πληροφορική και ίσως είναι το ζητούμενο και το κυριότερο χαρτί. Το λέω λάθος, το διαβάζω λάθος, το καταλαβαίνω λάθος ή είμαι κοντά σε κάτι το οποίο εσείς αισθάνεστε ως ακαδημαϊκοί? Κοιτάξτε κύριε Ζηνιάτη, εστιάζοντας σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, όπως αυτός που αναδείξατε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως σε σχέση με τον νόσο Αλτσχάιμερ κλπ. Αυτό είναι μια πτυχή που είναι ζωντανή μέσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μέσα από αυτή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην πρωτοπορία του τομέα του ιατρικού, της βιοιατρικής και του καθεξής. Από εκεί και πέρα αυτό που απαιτείται και αυτό που υπηρετεί καλύτερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε κάθε περίπτωση είναι η διαθεματικότητα, τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση. Αναφορές όπως αυτές ότι η πληροφορική είναι αναγκαία, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική η πληροφορική, αλλά οι διαθεματικές συνιστώσεις που σχετίζονται με την πληροφορική καθίστανται ακόμα σημαντικότερες στη σύγχρονη εποχή. Και αυτό είναι αυτό που αναφέρθηκε από τον κύριο Βλάμο, είναι ένα 38 παράδειγμα. Είναι ένα 38 παράδειγμα. Όπως επίσης ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε και άλλα 37 παραδείγματα τα οποία τα αναδείξαμε και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πολύ πρόσφατα. Μιλάμε για εκπαιδευτικά παιχνίδια με ιστορικό περιεχόμενο, μιλάμε για εφαρμογές μετάφρασης διερμηνίας σε σύγχρονα περιβάλλοντα οπτικοακουστικά. Μιλάμε και προηγουμένως με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Μοζακίτη, μιλήσατε για την πρωτογενή τομέα, μιλάμε για εφαρμογές που σχετίζονται με κυκλική οικονομία και το πώς η κυκλική οικονομία μπορεί να συνδυαστεί στην πράξη με την πρωτογενή παραγωγή. Μιλάμε για ολογραμματικές προβολές και παιχνίδια ή εφαρμογές για ενίσχυση της προσβασιμότητας. Μιλάμε για την χάρτα των ελληνικών πανεπιστημίων σε θέματα ηφορίας, το οποίο θα σύντομα ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα πάμε και θα το παρουσιάσουμε σε συνέδριο με 70 υπουργούς περιβάλλοντος και παιδείας στην Κύπρο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του τμήματος περιβάλλοντος εν προκειμένου. Μιλάμε για καλλιτεχνικές δράσεις, όλοι γνωρίζουμε... Καλά, σύμφωνοι. Αλλά κατάλαβα αυτό που είπατε, η φράση κλειδί, μάλλον ο όρος κλειδί, είναι οι διαθεματικές συνεργασίες. Σας άκουσα για εκπαιδευτικά παιχνίδια και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, η δική μου γενιά δεν είχε τη χαρά να βιώσει την εκπαιδευτική τηλεόραση. Έχω καταλάβει βέβαια από την υπηρεσία στο δικό μου επιστημονικό επαγγελματικό χώρο ότι η εικόνα έχει πάρει πια κυρίαρχη θέση έναντι του λόγου. Και γι' αυτό βλέπει κανείς ότι οι εφημερίδες αρχίζουν και έχουν μικρά κείμενα και έχουν μεγάλες φωτογραφίες. Αν λοιπόν σήμερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη, το τμήμα ιστορίας με το τμήμα πληροφορικής συνεργαστούν, δεν μπορούν στην εκπαίδευση να δώσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για να μπουν σιγά σιγά τα παιδιά στη διαδικασία της γνώσης όλων εκείνων που αφορούν τη διαδρομή μας ως έθνος, τη δική τους θέση στον μικρό χώρο στον οποίο ζουν, δηλαδή πράγματα τα οποία θα αλλάξουν το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Το κάθε τμήμα του πανεπιστημίου μας έχει κάτι πολύ σημαντικό να δείξει και η συνέργεια των διαφορετικών τμήματων, των διαφορετικών αντικειμένων που το κάθε τμήμα θεραπεύει, είναι η ουσία, θα έλεγε κανείς, που μπορεί να μας αναδείξει στην πρωτοπορία, να φέρει την καινοτομία στην πράξη. Αυτό που, αν θέλετε, σαν προβληματισμό το καταθέτω, είναι ότι δεν είμαι σίγουρος ότι ο μέσος πολίτης της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων είναι ενημερωμένος σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά αυτά είναι και θέμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι και θέμα ενημέρωσης, ίσως είναι και θέμα πια μιας διαδραστικής σχέσης του Πανεπιστημίου με τα μέσα ενημέρωσης. Είπατε ολόγραμμα. Δηλαδή, θυμάμαι τον κύριο Κανελόπουλο πριν συνταξιοδοτηθεί μια φορά, ήταν πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, μου είπε ότι είχε πάει στις ΗΠΑ, μου λέει η τηλεόραση αλλάζει, θα έχουμε ολογράμματα πια στο χώρο μας, δηλαδή
θα έχουμε όχι την γνωστή οθόνη, αλλά λίγο πολύ θα είναι ζωντανοί ήρωες μέσα στο δικό μας χώρο. Αυτά είναι δικό σας θέμα να μας μιλήσετε, κύριε καθηγητά. Ναι, ναι, ναι. Στο θαυμαστό και καινούριο κόσμο που έρχεται. Περιεχόμενο ολογραμματικό το δείξαμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε δράσεις διάβλους επικοινωνίας, αν θέλετε, με την κοινωνία, για να δούμε τις ωφέλειες που μπορεί να έχει η έρευνα που παράγεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Να συμφωνήσουμε σε κάτι και όπως, λέει όπως λέμε στη δική μας αργό, ο ΝΕΙΡ. Είναι νεολυκά της Μυκόνου, ΝΕΙΡ. Λοιπόν, η επόμενη συνέντευξη που θα κάνουμε θα είναι στο χώρο σας. Εσείς θα επιλέξετε τον χώρο. Και αυτά τα οποία παρουσιάσατε στην Θεσσαλονίκη ή μέρος αυτών, που ίσως δείχνουν στην τοπική κοινωνία τι σημαίνει ένα μικρό πανεπιστήμιο, αλλά με δυναμικές αντιλήψεις ανθρώπων που υπηρετούν την επιστήμη τους, μπορεί και παράγει ή συναγωνίζεται ή εντάσσεται σε αυτό το οποίο λέμε το μέλλον. Η αντίληψη με μεγάλη την... χαρά, κύριε Ζηγιάτη. Αυτό θα είναι κάτι πιο απτό, κύριε καθηγητά, και θα είναι και πιο ουσιαστικό ίσως. Με μεγάλη χαρά, και μπορώ να σας πω από τώρα ότι προσανατολιζόμαστε στο να υλοποιήσουμε και μια βραδιά ερευνητή, στην οποία να έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά τα πράγματα να βέβαια τα δείξουμε στο ευρύ κοινό. Βέβαια. Σας ευχαριστώ και καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Αυτός είναι ο κόσμος του μέλλοντος. Αυτός είναι ο κόσμος του μέλλοντος. Και επειδή εγώ βλέπω αρκετές ταινίες επιστημονικής φαντασίας, έτσι, όλα αυτά τα οποία λέτε θα τα δούμε σίγουρα σύντομα μπροστά μας. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Απλά εμάς θα μας ξενίζουν. Σίγουρα. Φαντάζομαι όμως ότι τα παιδιά σήμερα που κρατάνε στα χέρια τους το κινητό και πληκτρολογούν με μια ταχύτητα την οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε εμείς, θα είναι μια εύκολη πράγμα. Μεγαλώσαμε χωρίς κινητό. Μάλλον μεγαλώσαμε στα χωριά μας χωρίς τηλέφωνο. Γιατί είχαμε ένα στο κεντρικό μαγαζί του χωριού και πήγαμε όλοι στην γραμμή. Εμένα ο παππούς μου είχε τηλέφωνο, πρέπει να σας πω. Ναι, εμείς δεν είχα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το τηλέφωνο ήταν ο χώρος συγκέντρωσης μισού χωριού. Ακριβώς. Φαντάζομαι. Απλά θέλω να πω μια κουβέντα για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ότι εκτός από μέλος της αγροδιατροφικής είναι και ένας σημαντικός εταίρος της αγροδιατροφικής, πάντα μας στηρίζει. Έχουμε υπογράψει δύο μνημόνια συνεργασίες με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και κάνει και δράσεις. Το πρόγραμμα για το ΔΑΚΟ, παραδείγματος χάρη. Οι συσκευές, οι οποίες μας έγινε μια επίδειξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ζακύνθου. Πραγματικά μια αξιόλογη δουλειά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Και σίγουρα στο μέλλον θα βρούμε ένα πεδίο έτσι να συνεργαστούμε πολύ πιο γόνιμο πάνω στον πρωτογενή τομέα. Μα αυτές είναι η Ελλάδα, λέει ο Σαββόπουλος. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που μένει και όποιος δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να μην έχουν ευρύτερο χαρακτήρα στο κάτω κάτω γραφής. Οι όποιες δράσεις είχαν πρωτοποριακό χαρακτήρα στην ιστορία του ανθρώπου δεν είχαν μαζική υποστήριξη. Η μαζική υποστήριξη εκφράστηκε με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και σε διαδρομές χρονικές περίεργες με αφορμή άλλα γεγονότα. Στην περίπτωση το ότι ο άλλος επιμένει και αναπαράγει ζώα κερκυραϊκής ράτσας εγωπροβάτων, το γεγονός ότι προσπαθεί να παράγει ντομάτες με έναν σπόρο τον οποίο κατάφερε και βρήκε σε σχέση με όλα αυτά τα υβρίδια τα οποία του παρέχουν και τα οποία δεν παθαίνουν και προβλήματα κτλ. Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με τρελούς ανθρώπους, γοητευτικά ωραίους, ικανούς να αντικρίσουν το μέλλον με άλλους όρους. Όχι όπως τους ορίζει το όποιο κέντρο εξουσίας. Γι' αυτό μιλάμε απόψε. Δηλαδή, αν τελικά εσείς... Όλα αυτά όμως απαιτούν και στήριξη από εμάς. Ναι, μπράβο. Και από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, συμφωνώ. Όταν... Και θέλω σωστά να το πω αυτό. Όταν εκεί ανέλαβα την αγροδιατροφική, η οποία ιδρύθηκε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, οφείλω να το πω. Το θυμάμαι κι εγώ. Το 2017, πραγματικά έψαχνα το κλειδί για να μπω στο γραφείο. Και όταν ανέλαβα την Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχα ζητήσει την κυρία Κράτσα, την Περιφερειάρχη, αν ήταν δυνατόν να αναλάβω την αγροδιατροφική, λόγω του ότι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχει τις αρμοδιότητες, να έχω ένα αντικείμενο, να ασχοληθώ και πραγματικά έτσι να μπορέσω και εγώ να προσφέρω προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγματι, μέχρι σήμερα έχουμε κάνει με τους συνεργάτες μου, και τους ευχαριστώ δημόσια, έτσι, να ακουστεί η αγροδιατροφική. Δηλαδή, να ακούει ο κόσμος ότι υπάρχει μια αγροδιατροφική στην περιφέρεια την οποία δεν την ήξερε. Και έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια μέσα σε 3 χρόνια. Τα 2 πανδημίας και σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες.
το Σαββατοκύριακο μας έρχεσαι για πρώτη φορά, κάνουμε κάτι μόνοι μας. Και είναι σε συνέχεια αυτό που είπαμε πριν με τον κύριο Πρίτανη. Δεν είναι μόνο το φεστιβάλ. Τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή, η Αγροδιατροφική σε συνεργασία με το πέμπτο σύστημα ναυτοπροσκόπων ποταμού, και τους ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, κάνουμε μια διαδραστική εκδήλωση με παιδιά 6 έως 12 ετών. Θα μαζευτούν 60-70 παιδιά και καλεσμένοι και οι γονείς, που μέσα από την εκδήλωση αυτή μαθαίνω τα προϊόντα του τόπου μου. Μέσα από παιχνίδι, κρυπτόλεξα, quiz και διάφορα πράγματα θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά πραγματικά τι παράγει η Ιόνια Γη. Τι παράγει η Κέρκυρα, τι παράγει η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά. Και είναι ένα στοίχημα για μας, γιατί αργότερα... Αυτό είναι οργανωμένο πώς, κύριε Πρόεδρε? Αυτό... Και το λέω, δηλαδή, ίσως δίνεται αφορμή σε κάποιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μας παρακολουθούν και οι οποίοι θα ήθελαν σε χρόνους δημιουργικής δραστηριότητας αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουν ή να το επιχειρήσουν, να δούμε αν μπορεί να τρέξει. Ο στόχος είναι, είναι κάτι το οποίο είναι δομημένο ως πρόγραμμα δράσης. Είναι κάτι το οποίο είναι δομημένο από εμάς ως πρόγραμμα δράσης, ναι, μέσω του παιχνιδιού, μέσω ηλικιών 6 έως 12 ετών, δηλαδή του δημοτικού σχολείου, με στόχο στο μέλλον και σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, ίσως να μπει ως ένα μάθημα, ένα παράλληλο μάθημα. Ως δράση στα σχολεία, μαθαίνω. Κάποτε υπήρχαν άλλα πράγματα. Τα προϊόντα του τόπου μου. Και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν ρωτήσουμε ένα παιδάκι, ίσως να μην ξέρει ότι το κουμκάτ παράγεται στην Κέρκυρα. Ή αν ρωτήσουμε ένα παιδάκι τι είναι η τσιτσιμπήρα, να μην ξέρει, να μην γνωρίζει. Αν δεν την έχουν πάρει οι γονείς τους στο σπίτι. Μα τι συζητάμε. Άρα είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Πήγα στο χωριό μου στους Λάγκωνες πριν από 10 μέρες και βλέπω μια γειτόνισσα του σπιτιού του παππού μου, μεγάλωσα μαζί της, να κατεβαίνει από την πλατεία του χωριού με μια σακούλα ντομάτες. Το σπίτι της έχει ένα κήπο τεράστιο, ίσως από τους καλύτερους και ωραιότερους. Της λέω, ντομάτες? Α, ναι, δεν προλαβαίνω. Όλη η κήπη της γειτονιάς εγκαταλειμμένη. Ναι. Ξέρει, χέρση. Απολύτως. Είσαστε και εσείς από χωριό, κύριε Ζηνιάτη, ναι, και γνωρίσαμε τα σπίτια μας να πηγαίνουμε μόνο στον μπακάλικο του χωριού να παίρνουμε μακαρόνια και κοκακόλα τις Κυριακές. Α, εσείς γιατί όλα τα άλλα τα είχαμε σπίτι μας. Εννοείται. Δηλαδή, θυμάμαι τη γιαγιά μου έτσι, να κάνει σαπούνι. Ναι, βέβαια. Τον παππού μου να φτιάχνει πιπέρι από μόνος του. Από τις πιπεριές. Έχω έναν καλό φίλο ο οποίος εργάζεται στη διαχειριστική αρχή και ο οποίος έχει κάνει το διδακτορικό του. Είναι χημικός, έχει κάνει το διδακτορικό του στο ελαιόλαδο της Κέρκυρας. Στα ιχνοστοιχεία του ελαιόλαδου. Ο οποίος μου είπε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας ένα μοναδικό θησαυρό, του οποίου το μέγεθος και τη διάσταση στο χώρο της ίασης του ανθρώπινου οργανισμού δεν το έχουμε αντιληφθεί. Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα χρειάζεται εμπνευσμένους ανθρώπους να το επεξεργαστούν ως προϊόν, να το χτίσουν στην παγκόσμια κοινότητα ως κάτι σπουδαίο και μοναδικό και να το προωθήσουν ως brand name. Δηλαδή, λέω κύριε Πρόεδρε, η σταφίδα της Ζακύνθου. Η σταφίδα της Ζακύνθου. Ναι, βέβαια. Αντίστοιχο. Καλά, αντίστοιχο, η σταφίδα είναι γνωστή της Ζακύνθου. Αντίστοιχο παράδειγμα. Ναι. Έτσι, η ρομπόλα θα μου πείτε της Κεφαλονιάς. Η ρομπόλα της Κεφαλονιάς. Να πούμε και λίγο για τα κρασιά. Κάτι τη βγάζει. Θα μου τα πείτε για τα κρασιά μέσα. Να μετά, πούμε λίγο για τα κρασιά. Θυμάμαι, είχα ρωτήσει τότε και τον Σωτήρη τον Κουρί, γιατί μου είχε βγει τηλεφωνικά, για την υπόθεση μιας συνεργασίας με το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Ακριβώς. Η Λευκάδα, γιατί είναι φημισμένη, με τι προϊόντα θα έρθει στην Λευκάδα? Έχουμε το σαλάμι της Λευκάδας. Σαλάμι αέρος. Έχουμε τη φακή, την γλουβίς. Και φακές. Βέβαια. Λευκάδα, φακές. Βγάζει φακές. Εκτός από τα όσπρια τα οποία έχει, έχει διάφορα προϊόντα η Λευκάδα. Πάρα πολλά. Το λαδοτήρι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο διάλειμμα. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα φεστιβάλ προϊόντων της Ιόνιας Γης θα είναι, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου και Πρόεδρε της Αγροδιατροφικής, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ακριβώς.
Και η πρώτη μέρα θα είναι η παραγωγή. Θα είναι τα σε ποιο σημείο? Στον κήπο του λαού. Στον κήπο του 5 λαού. Με 9 θα μπορεί ο κόσμος. 5 με 9 το βράδυ. Να δοκιμάσει τα προϊόντα. Εκεί λοιπόν θα υπάρχουν εντός εισαγωγικών περίπτερα, χώρις μία δηλαδή, όπου θα είναι τα προϊόντα της Κέρκυρας, τα προϊόντα της Κεφαλονιάς κτλ. Και όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να δει και να δοκιμάσει. Και να δοκιμάσει. Και πιθανόν ο έμπορος να πάρει πληροφορίες για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Και συναντήσεις και συζητήσεις και τοποθετήσεις και ομιλίες θα γίνουν την πρώτη μέρα, έτσι, και με τους χαιρετισμούς, καθώς επίσης και γευσηγνωσία με γαστρονομικά εδέσματα τα οποία θα φτιάξει λέσχη αρχιμαγείρων από τοπικά προϊόντα και θα μπορούν να γευτούν. Επομένως είναι και δωρεάν φαγητό, ε? Και δωρεάν φαγητό και κρασάκι. Ναι. Θα είναι μια ωραία βραδιά, όπως και η περσινή ήταν καταπληκτική, με την παρουσία πολλών παραγωγών αλλά και της λέσχης και πολλού κόσμου. Και τη δεύτερη μέρα, το φεστιβάλ βέβαια είναι 5 μέρες, εμείς δραστηριοποιούμαστε την πρώτη και τη δεύτερη με την διαδραστική αυτή εκδήλωση «Μαθαίνω τα προϊόντα του τόπου μου» με το 5ο σύστημα ναυτοπροσκόπων στον ποταμό. Να ρωτήσω. Γιατί σας είπα και πριν από το διάλειμμα να μου πείτε για τα κρασιά. Η Ζάκυνθος είναι πασίγνωστη για μια ποικιλία που λέγεται Βερντέα. Μάθαμε όσοι προσπαθήσαμε να διαβάσουμε την ιστορία αυτού του τόπου από τις επιστολές του Σολομού προς τον αδελφό του να του στείλει αυτά τα κρασιά. Εκεί το Γουστολίδι. Εμείς έχουμε μάθει ως νεότερη γενιά τη ρομπόλα της Κεφαλονιάς. Ακριβώς. Και τον κακοτρίγη της Κέρκυρας. Ο κακοτρίγης της Κέρκυρας που ευτυχώς έχουν υπάρξει πολύ ενδιαφέρουσες προσπάθειες τα τελευταία 20 χρόνια εμφιάλωσης και πιστοποίησης του. Έχετε ολοκληρώθηκε, έχουμε. Δεν ξέρω, έχετε. Έχουμε. Μια συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει να κάνει με την πιστοποίηση των ποικιλιών αμπέλου. 5 ποικιλιών αμπέλου, μία σε κάθε νησί. Κέρκυρα Κακοτρίγης, Γουστουλίδη, Μαντζαβή, Ρομπόλα και Θιακό. Έχει Μάλιστα. και η Ιθάκη το Θιακό, λευκό κρασί. Έχουμε υπογράψει μία προγραμματική με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ταυτοποίηση, την μοριακή ταυτοποίηση αυτών των ποικιλιών, έτσι ώστε αυτές οι ποικιλίες να γίνουν αυθεντικές ποικιλίες με βάση τη μοριακή τους ανάλυση που θα κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχουμε παραλάβει και το δεύτερο παραδοτέο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή αυτό τι θα δώσει? Θα δώσει την αυθεντικότητα της ποικιλίας αυτής, του σταφυλιού. Θα λέγαμε ότι είναι ένα DNA. Ένα DNA, μοριακή ταυτοποίηση. Ένα DNA Μάλιστα. στο κρασί αυτό που κάλλιστα μετά μπορεί να γίνει pop έτσι στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να είναι αυθεντικό κακοτρίγης κερκυραϊκής προέλευσης. Ουσιαστικά δίνουμε ταυτότητα στα προϊόντα. Και ξεκινάμε, έχουμε ξεκινήσει από το κρασί. Γίνεται μια προσπάθεια και για το μέλι στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι που είναι ο σκοπός της αγροδιατροφικής. Να παραχθούν προϊόντα με ταυτότητα και προέλευσης και ποιότητας. Όλα αυτά θα μπορούσαν κάποια στιγμή με την συνεργασία όλων και των επιμελητηρίων και όλων αυτό των φορέων. Αυτό δηλαδή μπορεί να είναι η αρχή, γιατί το έλεγα. Ακριβώς, η αρχή. Μου έλεγε, είναι αληθινό το παράδειγμα, δεν είναι από το μυαλό μου. Να αποκτήσουν ένα. Έχω καλό φίλο ο οποίος πασχίζει να διατηρήσει ζωντανή μια ποικιλία ντομάτας η οποία είναι αρχαία στο νησί. Δηλαδή από όταν εμφανίστηκε στην Ευρώπη η ντομάτα. Ο συγκεκριμένος τύπος ντομάτας, έχουμε στοιχεία και ίχνη και πληροφορίες ότι καλλιεργείται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει εγκλιματιστεί, ότι είναι ανθεκτική αυτή η ποικιλία στα βακτήρια, τα μικρόβια ή ότι τα ζυζάνια και όλα αυτά κτλ. Επομένως μιλάμε για ένα τοπικό, καθαρό τοπικό προϊόν. Ακριβώς. Εσείς λέτε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα να μπορέσει αυτός ο φορέας αξιοποιώντας οικονομικά εργαλεία, ΕΣΠΑ δηλαδή, αυτό Ακριβώς. φαντάζομαι, ή εθνικό υπάρχουν, ή τοπικό ή περιφερειακό. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ σημαντικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη βιοποικιλότητα, αλλά και για αυτό το οποίο λέμε, για τα τοπικά αυτό προϊόντα. Αυτό όμως δεν θέλει δράσεις. Δηλαδή, ωραία, θα κάνετε το φεστιβάλ. Θα παρουσιάσετε αυτά τα προϊόντα. Δεν θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη έξοδος σε αυτό το οποίο ονομάζουμε περιφέρεια της περιφέρειας, σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, αγροτικοί σύλλογοι, πληροφόρησης ενημέρωσης, ικανότητας χρήσης
τέτοιων χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά ταυτόχρονα και γαλούχηση στην συνείδηση ημών των Ελλήνων τη σπουδαιότητας που έχει η παραγωγή, η επιμονή σε αυτό που ονομάζουμε προϊόν ονομασίας προέλευσης. Δηλαδή ένα αγροτικό προϊόν που είναι τοπική ποικιλία, τοπικό προϊόν. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι τέτοιο? Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά ως αγροδιατροφική πρέπει να σας πω ότι έχουμε περιορισμένες δυνατότητες ως προς το να εκτελέσουμε εμείς προγράμματα τέτοια. Δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αγροδιατροφική, αστική μη κερδοσκοπική, δεν της δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δημοπρασίες τέτοιες, έτσι ώστε να χτυπήσει, εντός εισαγωγικών το λέω αυτό, προγράμματα τέτοια ευρωπαϊκά. Άρα εμείς παίρνουμε παραδοτέα από τους εργολάβους εντός εισαγωγικού πάλι, τις εταιρείες δηλαδή που τα τρέχουν αυτά τα προγράμματα, όπως από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, η αγροδιατροφική πήρε ένα παραδοτέο της τάξεως των 5.000 ευρώ για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Έτσι λειτουργούμε. Χρειάζεται να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορούμε να γίνουμε εμείς εκείνοι. Είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε. Το έχουμε συζητήσει και δηλαδή με τον κύριο Κουρίτο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φορέα ο οποίος μπορεί να γίνει ατομομηχανή μιας μεγάλης υπόθεσης, η οποία δεν αφορά τον Νίκο Μουσακίτη, ούτε τον Σπύρο Ζουνιέτη που κουβεντιάζουμε απόψε. Αφορά τα παιδιά μας και αφορά και τις γενιές που ακολουθούν. Και αφορά την παραγωγή μας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα που υπερβαίνει τις μικρότητες των αντιπαραθέσεων και έχει να κάνει με τους πολιτισμούς οι οποίοι διατήρησαν ζωντανούς τους πληθυσμούς σε αυτά τα νησιά. Τον πολιτισμό της ηλιάς που λέγαμε. Επομένως, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κωδικοποιηθεί και οι βουλευτές της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, φαντάζομαι οι βουλευτές της ελληνικής περιφέρειας. Είναι αυτό το πράγμα το να το ετηθούν σε το επίπεδο μιας νομοθετικής αλλαγής. Έχω έρθει σε θα τρέξει το δεύτερο ΕΣΠΑ. Έχω έρθει σε επαφή και με άλλες αγροδιατροφικές οι οποίες έχουν και αυτές τα ίδια προβλήματα. Ναι. Χρειάζεται μετασχηματισμός. Βέβαια, θα πρέπει να αλλάξει την φύση της η αγροδιατροφική. Δεν θα είναι πλέον μια σύμπραξη. Δεν θα είναι μια σύμπραξη φορέων και επιχειρήσεων μεταποιητικών, θα πρέπει να αλλάξει τη φύση της και να γίνει να έχει μια πιο αναπτυξιακή κατεύθυνση. Αυτό είναι εννοείται κάτι το οποίο... να γίνει σαν ανώνυμη εταιρεία. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα πρέπει να αλλάξει τη φύση της. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το συζητάμε. Το είχαμε συζητήσει και με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο. Το θέμα αν οι μέτοχοι συμφωνούν σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο αντίρρηση. Διότι αυτό το για το οποίο κουβεντιάζουμε δεν είναι δεν να κάνετε business. Ναι, όχι. Είναι να ηγηθείτε μιας προσπάθειας ευαισθητοποίησης, διαχείρισης και ξαναζωντανέματος του πρωτογενή τομέα. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή η αγροδιατροφική, ο προϋπολογισμός της, για να καταλάβετε, είναι τα 30.000 ευρώ και κάποιες ετήσιες εισφορές που παίρνει από την περιφέρεια και έχει να καλύψει το προσωπικό της. Κατανοητό, κατανοητό. Επομένως, μιλάμε για τη δυνατότητα αυτού του φορέα να. Κάποιος πρέπει να τρέξει, ρε παιδάκι μου. Κάποιος πρέπει να πει. Εγώ δεν περιμένω πάντα. Και δεν μπορώ να ρίξω ευθύνες συνεχώς στον όποιον υπουργό γεωργίας. Εδώ μιλάμε για την Κέρκυρα. Τι χρειάζεται να γίνει στην Κέρκυρα, το ξέρετε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Μικρός αγροτικός κλήρος, κατακαιρματισμένος κλήρος. Παραγωγή ουσιαστική ενιαία δεν μπορεί να γίνει. Χρειαζόμαστε ζώνες χρήσεως γης. Χρειαζόμαστε πιθανόν. Με ζώνες χρήσεως γης είναι πιο εύκολος ο αναδασμός. Διότι γη θα μου δώσεις, γη θα σου δώσω, αγροτική γη που δεν οικοδομείται. Επομένως, μπορώ εγώ τα δύο στρέμματα να κάνω τέσσερα, να έχω άλλους ορίζοντες παραγωγής και να έχεις και εσύ άλλους ορίζοντες παραγωγής. Αυτό το πράγμα όμως κάποιος πρέπει να το τρέξει. Κτήμα στην Κρήτη. Μπορεί να το κάνει αυτό η αγροδιατροφική με βάση τη δική σας η αγροδιατροφική μπορεί να το τρέξει εφόσον μετασχηματιστεί νομοθετικά. Ναι. Πραγματικά γίνει ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να πάρει, να πάρει χρηματοδοτήσεις και να τις δηλαδή τώρα στο τέταρτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης δεν μπορείτε να μπείτε. Η αγροδιατροφική όχι, δεν μπορεί να μπει. Η αγροδιατροφική μπαίνει εταίρος αυτών που παίρνουν τα έργα. Μάλιστα. Έτσι, σε συνεργασία. Πάντα, όπως και τώρα, έτσι, η χρηματοδότηση από το ΠΤΑ για το γαστρονομικό, γιατί συμμετέχει και η περιφέρεια στο γαστρονομικό αυτό φεστιβάλ, το Corfu and Wine Festival, η χρηματοδότηση δεν είναι στην αγροδιατροφική. Η αγροδιατροφική εκτελεί μέρος αυτής της χρηματοδότησης δράσης. Όπως και με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως και με το Ελγό Δήμητρα, που τρέχουμε δύο προγράμματα μέσω του προηγούμενου προγράμματος ΠΑΑ αγροτικής οικονομίας για τις καινοτόμες φάρμες, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, για τα τυριά. Είμαστε συνεργάτες. Δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα πάρουμε και θα τρέξουμε το έργο. Αυτό θέλει πολλή δουλειά και πολλή συζήτηση για να γίνει και νομοθετική αλλαγή. Εσείς το κρίνετε όπως αναγκαίο?
Εγώ θεωρώ. Με βάση τη διαχείριση τρία χρόνια. Θεωρώ πως ναι. Έχει προοπτικές, είναι ένα εργαλείο η αγροδιατροφική και πρέπει να μετασχηματιστεί νομοθετικά για να μπορεί να παίρνει και έργα και να τα τρέχει. Σας είχα πει, βέβαια λοιπόν, με έλεγχο, έτσι, για να ξεκαθαρίζω. Δεν μιλάει κανένας έτσι, και, με έλεγχο και. Δεν το συζητάμε αυτό. Εδώ αυτό το οποίο. Κοιτάξτε. Σήμερα το ξέρετε γιατί και εσείς διαβάζετε ειδήσεις και παρακολουθείτε όπως και εγώ. Σήμερα βρισκόμαστε σε οριακές καταστάσεις στην Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει ακόμη και για κίνδυνο διατροφικής κρίσης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με καταστάσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει ανησυχία. Βγήκε ο Μπάιντεν και είπε στον Πούτιν: πρόσεξε, μην χρησιμοποιήσεις χημικά ή πυρηνικά όπλα. Ιτάται η Ρωσία. Και η ΙΤΑ έχει προκαλέσει ανησυχία και φόβο για το ποια θα είναι η αντεπίθεσή της, με τι χαρακτηριστικά. Όλα αυτά συνθέτουν το κλίμα μιας ευρύτερης ανησυχίας. Αυτό το θέμα σήμερα, σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, είναι πολύ επίκαιρο. Αυτό κουβεντιάζουμε. Κουβεντιάζουμε τους όρους ζωής. Αυτό κουβεντιάζουμε. Είναι σημαντικό. Όταν ήσασταν παιδί εσείς και περνούσατε από τον κάμπο του Βελωνάδων, δεν ήταν γεμάτος καλλιέργειες. Σήμερα όταν περνάτε, τι βλέπετε? Εγκαταλειμμένος. Μην ξεχνάτε, στην Κέρκυρα έχουμε τρία ΤΟΕΒ, τα οποία είναι. Αυτό που είναι κοντά στο χωριό σας. Είναι ανενεργά. Τρία ΤΟΕΒ, δηλαδή τοπικοί οργανισμοί εγκυοβελτιώσεων, τα οποία λειτουργούσαν πριν από πολλά χρόνια και σήμερα είναι ανενεργά. Φανταστείτε, θέλει πολλή δουλειά. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε, γιατί η κοινωνία το θέλει. Θέλει όμως τα εργαλεία. Θέλει τα εργαλεία, θέλει τη βοήθεια. Υπάρχουν πολλές αξιόλογες επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν μεταποίηση. Ναι. Και στο λάδι και στο κρασί, ναι, και σε πολλά άλλα προϊόντα. Και έχει και δυναμικά χαρακτηριστικά. Έχουν δυναμικά χαρακτηριστικά. Και ενδιαφέρον των επισκεπτών. Δηλαδή, εγώ μιλάω με τον Σπύρο τον Δαφνή, ο οποίος παράγει αυτό είναι το λάδι. Είναι φίλος μου ο Σπύρος ο Δαφνής. Ναι. Και ο Σπύρος λοιπόν, μαζί με τον αδελφό του, δύο νέα παιδιά. Το επισκέφθηκα, το είδα. Με εξέπληξαν από τη δυναμική της επισκεψιμότητας που έχει. Και προσέξτε, δεν είναι πάνω στο δημόσιο δρόμο. Στρίβιζε για να πας στο ελαιουργείο. Γνωρίζω. Ωραία. Θέλω να πω ότι αυτός που θέλει να δει κάτι άλλο, από το 1 εκατομμύριο επισκέπτες, 100.000 πιθανόν να θέλουν να δουν κάτι άλλο. Μα 100.000 είναι ο πληθυσμός της Κέρκυρας με αγοραστική δύναμη ενδιαφέρουσα. Αυτό λέω, θέλω. Αυτό είναι, λέω. Όλα αυτά που λέμε είναι σημαντικά και γνωρίζω πολλές. Αυτά δεν ήταν αναπτυξιακά σχέδια. Ακριβώς. Γνωρίζω πολλές επιχειρήσεις που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ναι. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Επισκέφτηκα πρόσφατα την Κρήτη, σας το έχω ξαναπεί. Ναι. Και εξεπλάγει από την οργάνωση την οποία. Εκεί θυμώσατε. Έτσι, την οργάνωση. Εκεί θυμώσατε. Ναι. Και την Πελοπόννησο πρόσφατα. Λέω, εκεί θυμώσατε. Στην Πελοπόννησο, εντάξει, είναι ένα μεγάλο τόπο. Αλλά στην Κρήτη φαντάζομαι ότι εκεί πρέπει να γυρίσατε οργισμένος. Να ρωτήσω, επειδή ο χρόνος είναι πανδαμάτων. Σας βλέπω στις φωτογραφίες που ανεβάζετε με τον φίλο μου τον Κώστα τον Ζορμπά και τον Μανώλη τον Ορφανουδάκη, σαν να είσαστε οι τρεις καμπαλέρος στα έργα εκεί πέρα κτλ. Είναι αλήθεια ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι μια ασφαλτόστρωση η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Δεν είχε γίνει. Σήμερα κινήθηκα προς Γιαννάδες. Πήρα το κομμάτι αυτού του δρόμου που διατρέχει το λιβάδι του Ρόπα. Εγώ θα έλεγα ότι θέλει κάτι τεχνικά στις άκρες να το δει και με ποιο τρόπο πρέπει να το δει. Αλλά δεν είχαν γίνει. Όμως μαζί είχαμε κουβεντιάσει τελευταία φορά που ήσασταν εδώ για τη μεγάλη υπόθεση της ενίσχυσης του θεσμού. Δηλαδή να έχει πόρους και ικανότητα έργου και δράσης. 3 χρόνια είσαστε στο πιδάλιο του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και θέλω έτσι μια αξιολόγηση αυτού του πράγματος. Δύσκολη θέση, δεν είναι εύκολη να είσαι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχεις να κάνεις με πολλές παρατάξεις, με διαφορετικές απόψεις. Και ένας πρόεδρος πρέπει να είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οφείλω να πω ότι δεν μου άρεσε αυτό το οποίο έγινε για την ουσιαστικά εντός εισαγωγικών αφέμαξη των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι το κυρίαρχο όργανο, έτσι σε βαθμό δευτεροβάθμιο, στην περιφέρειά μας. Το κυρίαρχο όργανο είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάρθηκαν αρμοδιότητες για λόγους κυβερνησιμότητας. Ναι. Και μεταφέρθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή. Έπεσε. Αυτό, το ξέρετε. Το ξέρω. Αυτό υπάρχει πρέπει απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου έπεσε. Ναι, αυτές οι αρμοδιότητες πρέπει να ξαναγυρίσουν στο κυρίαρχο όργανο που λέγεται Περιφερειακό Συμβούλιο. Για αυτό να είναι, βρούνε και άλλο
momentum συνεργασίας οι αρχηγοί και οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι αρχηγοί των παρατάξεων γενικότερα. Κοιταζόμαστε τα μάτια και παίζουμε με άλλους όρους. Η συνεργασία γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Ελλάδα. Ωραία, σύμφωνοι. Έτσι. Σύμφωνοι. Άρα λοιπόν, δεν διαφωνώ μαζί το σας. Μοντέλο της απλής αναλογικής, αν δεν διασφαλίσει την κυβερνησιμότητα, ίσως να γυρίσει και μπούμεραν στις τοπικές κοινωνίες και στις αυτοδιοικήσεις. Συγγνώμη, αν οι τοπικές κοινωνίες σου αρέσει να είναι παρατηρητής μιας σύγκρουσης διαρκούς, χωρίς παραγωγή έργου, είναι και άξιες τύχης τους. Διότι εγώ πιστεύω ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να επιβάλλει όρους και κανόνες ειρηνικής συνύπαρξης και δημιουργικής συνύπαρξης. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, κύριε Δημήτρη. Μα Δημήτρη. Εντάξει, το ιδανικό, έτσι, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Δυστυχώς όμως δεν είναι. Το άλλο το οποίο θέλω να παρατηρήσω είναι ότι πρέπει ο θεσμός της περιφέρειας, του δευτεροβάθμιου αυτού οργάνου, να ενισχυθεί. Πριν τρία χρόνια, είχε ακουστεί ότι θα καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Ναι. Αν θέλετε την άποψή μου, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι δεν εξυπηρετούν, προβλήματα δημιουργούν και να ενισχυθεί. Και ο έλεγχος. Ο έλεγχος μπορεί, να υπάρξουν, να υπάρξουν και να μείνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Α. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθούν ελεκτικοί μηχανισμοί. Ναι. Θα πρέπει να ενισχυθεί η περιφέρεια. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να γίνει περιφερειακή διακυβέρνηση. Πρέπει να έχει πόρους. Ναι, πρέπει συμφωνώ, να έχει όπως είναι στην Ευρώπη. Ακριβώς. Ακριβώς, για να μπορεί να παράξει έργο. Δεν είναι δυνατόν η περιφέρεια, ο δευτεροβάθμιος οργανισμός αυτός, να μην μπορεί να δώσει 2.000 σε ένα πολιτιστικό σύλλογο και να πρέπει να κάνει συνδιοργάνωση και οι άνθρωποι να πεθαίνουν μέχρι να πληρωθούν τα ηχητικά. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Η άποψή μου ότι πρέπει να αλλάξει. Ίσως ο κύριος Βορύδης έχει διαφορετική άποψη, την οποία εξέφρασε πριν λίγο καιρό, παρά την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων που είχε υποθεί αρχικά, ουσιαστικά τις ενισχύει. Εμένα με βρίσκει αντίθετο σε αυτό. Επειδή, εντάξει, μικρός δεν είστε, θυμόσαστε όταν ξεκίνησε ο δεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης με πόσα ελπιδοφόρα μηνύματα. Το 10. Ήμουν υποψήφιος. Πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Και υποτίθεται ότι ήταν αποκέντρωση κτλ. Θυμόσαστε ποιοι το πολεμούσαν εκ των έσω. Αυτοί οι οποίοι ένιωθαν ότι ο ρόλος τους αρχίζει και περιορίζεται. Κυρίως οι κοινοβουλευτικοί. Και θυμόσαστε όταν είχε γίνει και το πρωτοποριακό με Κώστα Σιμίτη, δύο θητείες ο εκλεγμένος νομάρχης. Ναι. Δύο θητείες. Ναι. Πόσο αυτό το πράγμα το ακυρώσανε. Και ενώ αντί να το διευρύνουν και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης ή άλλων θεσμών, το κλείσανε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο θεσμός της αυτοδιοίκησης πολεμιέται. Πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δεν μπορείς να έχεις αυτοδιοίκηση, κύριε Ζηνιάτη, και το ξέρετε πολύ καλά, χωρίς πόρους. Όχι. Ξεκάθαρα. Άμα είσαι Δεν μπορείς να εκλιπαρείς για να πάρεις 1 εκατομμύριο για την οδοποιία. Δεν μπορείς να έχεις συγκεκριμένα χρήματα και να προσπαθείς να μπαλώσεις αυτά τα οποία είπατε για τους Γιαννάδες. Να μπαλώσεις όλη την Κέρκυρα όταν στην Κέρκυρα έχουν να πέσουν άσφαλτα τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι αλήθεια. Δεν γίνεται να έχεις 18 εκατομμύρια και να προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά όπου πάμε και ξεκινάμε μια εργολαβία, τα προβλήματα διπλασιάζονται και οι απαιτήσεις διπλασιάζονται και ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί είναι στην υποχρέωσή μας αυτά. Πρέπει να βάλουμε λίγο τον πήχη ψηλά, κύριε Ζηνιάτη. Και το λέω για όσους ακούν. Κέρκυρα, εντός εισαγωγικών, είναι ένα μαγαζί γωνία. Το νησί μας παράγει. Αρκεί αυτό το πράγμα να το καταλαβαίνουμε. Ήρθαν 2 εκατομμύρια, θα έρθουν, ήρθαν και θα έρθουν πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες. Δεν είναι δυνατόν να πανηγυρίζουμε και να βγάζουμε φωτογραφίες με τις συντηρήσεις και όταν κόβουμε τα χόρτα. Χαίρομαι που το λέτε. Το λέω, το πιστεύω. Όχι, χαίρομαι που το λέτε. Πραγματικά. Σας τιμάει αυτό. Και θα πολεμήσω γι' αυτό. Όχι, αυτό που λέτε σας τιμάει. Γιατί η Κέρκυρα, γιατί αυτή είναι η ουσία. Ειδικά η Κέρκυρα αξίζει κάτι παραπάνω. Ωραία. Να σας κάτι πω, παραπάνω από αυτό. Οι Λευκαδίτες πώς το λένε το σαλάμι, σαλάδο. Σαλάδο. Εξαιρετικό. Επομένως, έχω το φίλο μου τον Ροντογιάννη, όταν πηγαίνουμε περιφερειακό συμβούλιο στη Λευκάδα, μου δίνει και δύο σαλάμια Λευκάδος και είναι εξαιρετικό. Ναι. Το τιμάει φαντάζομαι ο ίδιος. Έτσι δεν είναι. Και επικεφαλής το ακούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, βράδυ. Γεια σας.